Με αναμένα κεριά, λουλούδια, εκθέσεις, συναυλίες και ομιλίες, οι Τσέχοι τίμησαν την επέτειο της Βελούδινης Επανάστασης, όπως ονομάστηκε η ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος πριν από 20 χρόνια. Φοιτητές, όπως και τότε, έδωσαν τον τόνο στα συλλαλητήρια και στις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Πράγας. Η ιστορική επέτειος βρίσκει τη χώρα σε πολιτική και οικονομική κρίση, παρολίγον και υπό ευρωπαϊκή δυσμένεια, λόγω της άρνησης του Τσέχου Προέδρου να υπογράψει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όλα ξεκίνησαν από μια ειρηνική διαδήλωση σαν και αυτήν πριν από 20 χρόνια. Οι φοιτητές στη λεωφόρο Ναρόντνη προσέφεραν λουλούδια στους αστυνομικούς. Εκείνοι όμως είχαν εντολή να τους επιτεθούν και να τους συλλάβουν. Το κύμα των διαδηλώσεων εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα και επί 12 ημέρες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παρέμειναν στους δρόμους. Η πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος ήταν αναπόφευκτη. Ο συγγραφέας και μετέπειτα πρόεδρος της χώρας Βάτσλαβ Χάβελ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων. Μπλόζοι z těchto našich spoluobčanů, ať už ti známí nebo ti neznámí, už zemřeli. Někteří z nich se dožili změn v naší zemi a stihli se ještě podílet na tvorbě demokratických poměrů. Mnozí se toho již nedožili. 4 χρόνια αργότερα, το 1993, με τον ίδιο ειρηνικό τρόπο, επετεύχθηκε ο διαχωρισμός της Τσεχοσλοβακίας. Στην Πράγα, σύσσωμη πολιτική ηγεσία της Τσεχίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο Κλάουσο, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας, τίμησαν την επέτειο της Βελούδινης Επανάστασης. Z toho, jak to tady teď vypadá, nadšenej nejsem, to se přiznám. Samozřejmě jsem rád, že svoboda ekonomická, mám se dobře osobně. Ale spousta věcí mě vadí na druhou stranu. Οι εορτασμοί κορυφώνονται με τη μεγάλη βραδινή συναυλία.